Στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ηρακλείου, 610 -641 με 641 μετά συνέβη στην Αφρική το ακόλουθο θαύμα. Κάποιος αξιωματικός του βασιλικού στρατού βρισκόταν στην Καρθαγένη. Πρόκειται για την Καρχιδόνα, αρχαία παραλιακή πόλη της Βόρειας Αφρικής, κοντά στη σημερινή Τίνιδα. Αυτός ο αξιωματικός λοιπόν, επειδή έπεσε στην πόλη θανατικό, πήρε την γυναίκα του, και κατέφυγε σε ένα προάστιο για να γλιτώσει τάχα από τον θάνατο. Στην πραγματικότητα όμως έφυγε επειδή ο διάβολος τον παρακίνησε να αμαρτήσει. Σπέρνοντα τους αρχικούς λογισμούς τον κατάφερε να πέσει σε μοιχεία με την γυναίκα του κυπουρού του. Δεν πέρασε πολύ καιρός και αρρώστησε βαριά από βουβονοκύλι που τον οδήγησε τελικά στον θάνατο. Τρεις ώρες μετά την ταφή του ακούστηκαν κραυγές μέσα από το μνήμα Ελεήστε με, ελεήστε με. Έτρεξαν αμέσω, άνοιξαν τον τάφο και τι να δουν. Ο αξιωματικό ήταν ζωντανό. Ζωντανό, μα άλαλος. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Το παράξενο γεγονό έγινε γνωστό και στον Αβά Θαλάσσιο που έτρεξε αμέσω για να βοηθήσει τον αξιωματικό. Πέρασαν τέσσερι ημέρε. Τότε η γλώσσα του λύθηκε και άρχισε να διηγείται. Λίγο πριν βγει η ψυχή μου από το σώμα, έβλεπα να με κυκλώνουν μερικοί μαύροι, φοβεροί στην όψη. Μετά είδα να με πλησιάζουν δύο ωραίοι νέοι. Ήταν άγγελοι. Μόλις τους αντίκρισα, η ψυχή μου γέμισε χαρά. Με πήραν μαζί τους και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε στον ουρανό. Κάθε τόσο συναντούσαμε τα τελώνια, εκείνα τα πονηρά πνεύματα που εξέταζαν κάθε αμαρτία μου. Άλλο τελώνιο ήταν του ψεύδους, άλλο του φθόνου άλλο της πλεονεξίας. Οι άγγελοι πάντως τα εξουδετέρωναν, παρουσιάζοντας τις αγαθές μου πράξεις. Όταν όμως φτάσαμε στην πύλη του ουρανού, συναντήσαμε ένα ολόκληρο τάγμα τελωνίων. Το τάγμα με τους δαίμονες της πορνείας. Αυτοί παρουσίασαν τη μυχία που είχα πρόσφατα διαπράξει και έτσι νίκησαν. Με άρπαξαν λοιπόν και έσυραν στα βάθη της γης. Εκεί οι ψυχές των αμαρτωλών υποφέρουν τέτοια μαρτύρια που η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να τα περιγράψει. Καθώς άρχισα να κλαίω και να οδύρωμαι, φάνηκαν πάλι μπροστά μου οι δύο νέοι. «Ελεήστε με του συγκέτεψα και δώστε μου καιρό να μετανοήσω». «Παίρνεις την ευθύνη γι' αυτόν», ρώτησε ο ένας τον άλλον. «Να του δώσουμε καιρό να μετανοήσει». «Να του δώσουμε», συμφώνησε ο δεύτερος. «Με πήραν τότε και με έφεραν στον τάφο. Το σώμα μου όμως είχε γίνει σαν λάσπη Γι' αυτό και δεν ήθελα να μπω σε αυτό. Η άγγελοί ήταν ανένδοτη. Είναι αδύνατο να μετανοήσεις αλλιώς παρά μόνο με το σώμα σου αφού με αυτό αμάρτησες. Μπήκα τότε στο σώμα μου το οποίο ξαναζωντάνεψε και άρχισα να φωνάζω. Εδώ τελείωσε την δίκησή του ο αξιωματικός και αφού έζησε 40 ολόκληρες μέρες με ειλικρινή μετάνοια κοιμήθηκε και πάλι. Απόσπασμα από το βιβλίο Διηγήσεις Φοβερές και Οφέλιμες, εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Οροπός 2003.